μπορούσε όμως η κυρία Χεκίμογλου να είχε δείξει κάποια μέρημνα. Είναι και μητέρα η Μποτίνα. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για τη σειρά Έρωτας Φυγάς. Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια, η Αλεξάνδρα πηγαίνει όλο και καλύτερα και σιγά σιγά επιστρέφει και πάλι στην καθημερινότητά της. Έχει σταματήσει τις συνομιλίες με τον Μάρκο, γεγονός που έχει δώσει μεγάλη χαρά και στον Ιάσονα. Η Μαριέτα από την άλλη προσπαθεί να συγκρατήσει την Άννα, καθώς βλέπει ότι ο έρωτάς της έχει πάρει τα μυαλά. Μια απρόσμενη επίσκεψη όμως από τον καλερίστα θα φέρει και πάλι τα πάνω κάτω και θα τους βάλει όλους σε καινούριους πελάδες. Η Αλεξάνδρα που όπως είπαμε έχει αρχίσει να στέκεται ξανά στα πόδια της και έχει βρει το ενδιαφέρον της για τη ζωή, προτείνει μάλιστα στην Ευγενία να κρατήσει τον Στεφανάκο σπίτι της, όσο εκείνη θα λείπει για τους εμβολιασμούς των εργατών. Παράλληλα, αναλαμβάνει να βοηθήσει τη Ρινιό, η οποία ετοιμάζεται να ντυθύνει φούλα. Στο μεταξύ, η φωτογραφία του Ιάσονα και της Άρτεμις από τη δεξίωση κυκλοφορεί στην εφημερίδα και πέφτει στα χέρια της Αλεξάνδρας, η οποία του ζητά εξηγήσεις, σαν απατημένη σύζυγος. Ο Μιχάλης, από την άλλη, εκμυστηρεύεται συνάντια ότι πλέον είναι αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για να ζήσουν μαζί. Και ο Στέφανος μαθαίνει ότι ο Φάνης ήταν αυτός που τελικά βανδάλισε τον οικογενειακό τάφο του Δεμερτζή. Τέλος, ο Σοφιανόπουλος αποφασίζει να μην ανακαλύψει την αλήθεια για τον Στέφανο και τη Μαριέτα, καθώς φαίνεται ότι έχει γοητευτεί από την Αλεξάνδρα. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!